Καλημερούδια και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο για αυτή εδώ τη σεζόν στο κανάλι μου. Με βαριά καρδιά το λέω, δεν θα σας πω ψέματα γιατί σας έχω πει λίγο έτσι τη γνώμη μου για το YouTube. Ξέρετε πόσο αγαπώ το να δημιουργώ περιεχόμενο και το πόσο μου φτιάχνει τη διάθεση. Όμως, επειδή με περιμένει πάρα πολύ δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνας, δηλαδή από Σεπτέμβρη μέχρι και Δεκέμβρη, θα περάσω δύσκολα. Από το Γενάρη το ήξερα αυτό. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω μέσα σε αυτούς εδώ τους μήνες. Είπα να ξεκουραστώ λίγο μέσα στον Αύγουστο, οπότε θα πάρω λίγο το χρόνο μου να ξεκουραστώ ή για ολόκληρο το μήνα ή για τρεις εβδομάδες, για τις τρεις πρώτες εβδομάδες δεν ξέρω, θα το δω. Ενώ στην αρχή φλέρταρα ώστε να κάτσω μόνο τις δύο εβδομάδες, να σας πω την αλήθεια, όχι, είπα να ρίξω ρολά από παντού και από τα πάντα και να ξεκουραστώ, να γεμίσω μπαταρίες και ελπίζω να καταφέρουμε να αλλάξουμε και παραστάσεις και να πάμε έτσι κάπου να αλλάξουμε παραστάσεις, οπουδήποτε και αν είναι αυτό, δεν με ενδιαφέρει το που θα είναι, κάπου να αλλάξουμε παραστάσεις, να περάσουμε όμορφα και να έτσι έχουμε ωραίες αναμνήσεις να μας συνοδεύουν μέχρι και το Δεκέμβρη που... Έχω ετοιμαστεί, βασικά δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι έχει μια περίεργη ησυχία πέρα από την jazz, τη μουσική μου, την αγαπημένη που παίζει πίσω. Ο Αλέξανδρος δεν κοιμήθηκε σπίτι του σήμερα, όπως ούτε ο μπαμπάς μας κοιμήθηκε σπίτι του σήμερα. Ο μπαμπάς μας, OK, το ξέραμε γιατί λείπει σε ταξίδι με τη δουλειά. Ο Αλέξανδρος όμως για δεύτερη φορά, παιδιά, πήγε να κοιμηθεί στη γιαγιά του. Πολύ περίεργο, συνήθως δεν το κάνει, πολύ δύσκολα. Και στην Καλαμάτα δηλαδή που ήμασταν, που στην αρχή πήγε να κοιμηθεί στο δωμάτιο των παιδιών, μετά τσουκου 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 μου ήρθε μέσα. Και έτσι μου έκανε εντύπωση που πάλι κοιμήθηκε και δεν ήρθαν 3 ώρα το βράδυ να μου χτυπήσουν το κουδούνι να μου πουν έλα πάρ' τον. Και πήγε και πάρα πολύ καλά κιόλας. Περίεργο. Οπότε, στο προηγούμενο βίντεο είχα φασαρία και είχα κλειδωθεί μέσα. Στο σημερινό το βίντεο έχω όλο το σπίτι δικό μου. Ησυχία, ηρεμία και επειδή φύγανε και μια βόλτα τώρα με τη γιαγιά του πριν πάμε λογοθεραπεία, γιατί οι λογοθεραπείες καλά κρατούν. Έχουμε σήμερα και αύριο και τέλος μετά για το καλοκαίρι. Ετοιμάστηκα λίγο να σου λουποθώ, να μου φτιάξω πιο πολύ και τη διάθεση, να σας πω και την αλήθεια που είναι λίγο στα down της τις τελευταίες ημέρες. Και πάω στο κλιμακοστάσιο να βάλω όλα τα πακέτα που έχουν έρθει μέσα τον τελευταίο μήνα, να τα κάνω ένα βιντεάκι στο Instagram να τα δείξω, να φεύγουν, γιατί τώρα λογικά δεν περιμένουμε κάτι άλλο πέρα από κάτι παπούτσια που παρήγγειλα. Πάρα πολύ ωραία και ελπίζω να προλάβουν να έρθουν να σας τα δείξω, γιατί είναι ονειρικά και είμαι σίγουρη ότι θα τρελαθείτε. Και αυτά, να διάσει το κλιμακοστάσιο. Πρέπει να διάσει το κλιμακοστάσιο οπωσδήποτε. Επίσης θέλω να μοιραστώ λίγο μαζί σας το πόσο περήφανη είμαι για αυτή εδώ την αγορά που έκανα από το ΣΥΝ με τον καθαριστή πινέλων που σας είχα δείξει. Παιδιά, το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Τώρα, ας πούμε, έχω πετάξει μέσα το Beauty Blender, το οποίο το πλένω καθημερινά όταν θα είναι να βαφτώ, όμως μια φορά την εβδομάδα το βάζω και μέσα. Μετά από αυτό θα βάλω και τα πινέλα. Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που συμβαίνει, που γενικότερα δεν τους έκανα έτσι. Εντάξει, στο Beauty Blender δεν μπορώ να πω, αλλά για τα πινέλα πιο πολύ. Και επίσης σήμερα θα σας μιλήσω για κάποια προϊόντα τα οποία έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη τις ημέρες των διακοπών. Και μάλιστα το ένα ήταν έτσι πολύ αναπάντεχο και με έσωσε από σπυράκια και ακμή που εμφάνιζα, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν φύγω Καλαμάτα, που όλο, αν παρατηρήσετε τα βίντεό μου και παρατηρήσετε το πρόσωπό μου, όλο και κάπου θα βλέπατε κάποιο σπυράκι. Και αυτό γιατί περνάω αρκετό στρες τους τελευταίους μήνες και πιστεύω ότι εκεί οφείλεται το ότι πετούσα τόσο πολλά σπυράκια. Όμως, παιδιά, δείτε πώς έχει καθαρίσει το πρόσωπό μου με κάτι το οποίο δεν το περίμενα και έγινε στην Καλαμάτα πάρα πολύ έτσι... αβίαστα, επειδή βαριόμουν, ήμουν κουρασμένη μετά τη θάλασσα και έβαζα αυτά τα προϊόντα απλά επειδή τα είχα εύκαιρα. Του Αλέξανδρου κάποια προϊόντα. Θα σας τα δείξω μετά και θα σας δείξω εννοείται και τα αγαπημένα μου οδηλιακά για φέτος και θα σας δείξω και τα αγαπημένα μου προϊόντα μαλλιών φέτος στις διακοπές που πήγαμε, για να τα έχετε στο μυαλό σας, γιατί τώρα το καλοκαίρι τα μαλλιά και το δέρμα θέλουν ιδιαίτερα πολύ φροντίδα. Ιδιαίτερη φροντίδα. Γιατί θέλουν και ενυδάτωση και προστασία. Και έτσι είπα να εκμεταλλευτώ αυτό το βίντεο το τελευταίο πριν φύγετε διακοπές, γιατί από ό,τι βλέπω περισσότεροι φεύγουν Αύγουστο, να σας μιλήσω και γι' αυτά. I hate the way they always
his kiss in the kitchen, acting like they're still just 21. They always seem to go for walks on Sundays and doing things they did when they were young. So I'll ask when I go home, but maybe the whole point's not to know. What's the secret to keeping the love alive? What's the secret to keeping the love alive for so long? I'm glad they still go. Πάρτε λίγο μια εικόνα από τα νέα πράγματα, έτσι που κάποια είναι νέα που κυκλοφορούν, κάποια όχι, αλλά δείτε εδώ έσι, ωραία χρώματα. Εν τω μεταξύ λέει ότι έχουν διάρκεια μέχρι και 15 ημέρες τα νέα τους. Πάμε, βερνίκια, κοιτάξτε τι ωραία. Δείτε εδώ ωραία σανδάλια από Ατένεο με τα Trux, τι ωραία Herborian, ωραία προϊόντα, τα οποία είναι από τη σειρά Skin Hero και θέλω πολύ να τα δοκιμάσω. Και έχουμε και τη σειρά Soleil από Kérastase, η οποία περιποιείται τα μαλλιά από τις UV ακτινοβολίες, έχει βιταμίνη Ε, τέτοια πράγματα. Αντιλιακά εδώ από Κορέ. Έχουμε εδώ και Garnier προϊόντα που είναι για τη ρύθμιση λιπαρότητας. Εδώ διάφορα προϊόντα μαλλιών από αγαπημένη Elvive. Τι ωραία πράγματα. Και σήμερα κιόλας θα ξεκινήσω να δοκιμάζω από Lancôme το σέρουμ για τις λεφαρίδες. Γιατί έτσι οι τρίχες μου θέλουν λίγο μια φροντίδα τώρα τελευταία. Και θα ξεκινήσω σήμερα κιόλας και δείτε τι ωραίο προϊόν, ρε παιδιά. Τόσο απλό, αλλά δείτε τι ωραία η συσκευασία του. Όταν λοιπόν γύρισα από τις διακοπές μου στην Καλαμάτα, που κάναμε έτσι πολύ μπάνιο, πάρα πολύ μπάνιο στη θάλασσα και βούτυξε και τα μαλλιά μου, γιατί συνήθως προσέχω να μην τα βουτάω, αλλά τα βούτυξε και τα μαλλιά μου, οπότε έτσι ταλαιπωρηθήκανε και μπήκανε και σε χλώριο, μπήκανε και σε αλάτι και σε όλα. Και όταν γύρισα από τις διακοπές, πάρα πολλές όταν έκανα stories μου είπατε πώς γίνεται να γύρισες μόλις από τις διακοπές για τα μαλλιά να είναι έτσι λαμπερά, εμένα συνήθως είναι θαμπά. Παιδιά, πάρα πολύ ειλικρινά, η σειρά Metal Detox L'Oreal Professionnel είναι για εμένα ό,τι καλύτερότερο μπορείς να βάλεις στα μαλλιά σου. Σας προτείνω να την πάρετε τώρα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και θα με θυμηθείτε. Στην ουσία τι κάνει η σειρά Metal Detox? Έχω εγώ το σαμπουάν πήρα μαζί, τη μάσκα και τη leave-in κρεμούλα. Στην ουσία τι κάνει, απομακρύνει τα μεταλλικά στοιχεία μέσα από την τρίχα και τα προστατεύει. Και εγώ θεωρώ ότι επειδή τα μαλλιά είναι συνέχεια μέσα στο αλάτι, στο νερό, νομίζω πως για μένα αυτή η σειρά για το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ιδανική. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μαλλιά έχει ταιριάξει τέλεια και δεν έκανα πραγματικά τίποτα άλλο στις διακοπές, τίποτα άλλο. Ούτε αντιλιακό μαλλιόν έβαζα, γιατί ήμουν σε μια φάση έτσι λίγο πιο χαλαρά. Πάμε λίγο πιο χαλαρά, μην κουβαλάω και 200.000 πράγματα. Οπότε το μόνο που χρησιμοποιούσα είναι αυτά τα τρία προϊόντα. Λουζόμουν, έβαζα τη μάσκα μου, όμως να ξέρω ότι τη μάσκα την είχα και στην παραλία, δηλαδή με το που έβγαινα από την παραλία έριχνα πόσιμο νερό στα μαλλιά μου να φύγει το αλάτι και έβαζα λίγο μασκούλα και τα άφηνα μέχρι να γυρίσουμε μετά στο δωμάτιο να κάνω το μπάνιο μου και μετά αφού έκανα και το μπανάκι μου έβαζα και την κρεμούλα και τα μαλλιά μου γι' αυτό γυρίσανε σε αυτή την κατάσταση λαμπερά, ωραία, μαλακά, που το παρατήρησατε πάρα πολλές και μου το είπατε πάρα πολλές. Επίσης, πολύ αγαπημένο προϊόν για φέτος το καλοκαίρι είναι της NARS, τα υγρά του στα ρουζάκια, αυτό φοράω και σήμερα και δεν θέλει να κάνει focus, έλα τα κατάφερα, να το. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι η πρώτη φορά που ενθουσιάζομαι εγώ με υγρό ρουζ. Ποτέ, δηλαδή πάντα ξέρετε, θα έχετε δει ότι χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο, της Benefit που το αγαπώ πάρα πολύ, τον Dandelion και συνέχεια βάζω αυτό. Αλλά νομίζω πως βρήκα κάτι το οποίο μπορώ να αγαπήσω εξίσου και είναι αυτό εδώ της NARS, το οποίο το έχω δοκιμάσει την ίδια απόχρωση, παιδιά, σε κανονικό, σε στερεή μορφή, αλλά δεν είχα ενθουσιαστεί τόσο όσο ενθουσιάστηκα με το υγρό. Επίσης, μια πολύ σχετικά πρόσφατη αγορά, αλλά
ευχαριστήθηκα αυτό το άρωμα το καλοκαίρι και το καλοκαίρι στην Καλαμάτα και είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ κάποιο άρωμα και παίρνω τόσο θετικά σχόλια. Εγώ ξέρετε ότι είμαι κολλημένη με το Dolce & Gabbana Light Blue εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το γυμνάσιο είναι το αγαπημένο μου άρωμα, αυτό φοράω. Εντάξει, αλλάζω που και που να φορέσω και κάτι άλλο, αλλά τις 90% από τις μέρες μου σε αυτή τη ζωή νομίζω πως είναι το Dolce & Gabbana Light Blue, που ποτέ κανένας δεν μου έχει πει πέρα από τον Κανάκι ότι του αρέσει αυτό το άρωμα. Δεν μου έχει πει κανείς, α, δεν μυρίζεις ωραία, δεν είναι αυτό, απλά δεν είναι από το άρωμα που θα σου πει όλος τι είναι αυτό, τι φοράς, τι μυρίζεις. Το βρήκα. Πράντα, σας είχα μιλήσει εδώ τώρα νομίζω ή στο Instagram γι' αυτό εδώ το οποίο μου το είχε δώσει η φίλη μου η Σοφία που δουλεύει στη Σεφορά σε δείγμα και είχα τρελαθεί, μετά δεν μπορούσα να βρω ποιο είναι και με βοήθησε και το βρήκαμε. Είναι το Iris, θα σας γράψω ακριβώς την ονομασία του για να ξέρετε. Είναι η πρώτη φορά που φοράω άρωμα και όπου και αν σταθώ, όπου και αν βρεθώ, μου λένε τι φοράς, τι αρωματάρα είναι αυτή, ποιο άρωμα είναι αυτό. Παιδιά, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, σαν φρέσκο ρούχο, σαν ρούχο που μόλις έχει φρεσκοπληθεί, δεν ξέρω τι να σας πω. Και για το τέλος, σας κράτησα το καλύτερο, όπου, εντάξει, αντιλιακά τώρα δεν έφερα βασικά να σας δείξω, γιατί επειδή λίγο πολύ τα έχετε δει, Λαρός Ποσέ χρησιμοποιώ και εγώ και για μένα και στον μικρό και σε σώμα και σε πρόσωπο, Λαρός Ποσέ ανθέλειος με κλειστά μάτια. Δεν ξέρω σαν τις Λαρός, για μένα τίποτα. Και τώρα αυτά που θα σας δείξω είναι Λαρός, είναι από τη σειρά Lipicar. Είναι το αφρόλουτρο και κρέμα σώματος που χρησιμοποιώ στον Αλέξανδρο. Και όταν πήγαμε στην Καλαμάτα, είχα πάρει αυτά, τα είχα βγάλει πάνω στο κομωδίνο. Που είχαμε μείνει στο ότι είχα βγάλει το αφρόλουτρο και την κρέμα σώματος. Και έτσι, όπως πήγαινα και εγώ να ξεβαυτώ, χρησιμοποιούσα αυτό εδώ γιατί βαριόμουν να βγάλω τα άλλα πράγματα από τη βαλίτσα. Και όλες εκείνες τις μέρες που ήμασταν Καλαμάτα, χρησιμοποίησα μόνο αυτό. Και το βράδυ που έπεφτα για ύπνο, επειδή ένιωθα το δέρμα μου έτσι λίγο να με τραβάει το καλοκαίρι, είναι κάτι που μου συμβαίνει συνέχεια. Και επειδή το είχα δίπλα στο κομωδίνο, έκανα ένα τσουκ. Και έβαζα από την κρέμα. Θέλω να σας πω ότι το έκανα πολύ ασυναίσθητα, απλά για να βάλω κάτι, για να πω ότι έβαλα κάτι. Και θέλω να σας πω ότι από τότε που πήγα Καλαμάτα και ξεκίνησα να χρησιμοποιώ αυτά εδώ, παρατήρησα γυρνώντας ότι τα σπυράκια μου είχαν εξαφανιστεί και ότι δεν εμφάνισα καινούργια. Και λέω, γιατί, μήπως έλεγα το αλάτι, μήπως. Παιδιά, όχι, είναι η σειρά Lipicar της Λαρός Ποσέ. Εξακολουθώ αυτή βάζω πρωί-βράδυ και σαν ενυδατική και σαν. Να ξέρετε ότι διάβασα λίγο τις οδηγίες, δεν λέει για κάτι τέτοιο. Όμως εγώ παρατήρησα ότι με βοήθησε πάρα πολύ στα σπυράκια αυτά του άγχους, θεωρώ, που πέταξα εγώ αυτό το διάστημα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρήκα κάτι να με βοηθήσει και επιτέλους να απαλλαγώ και καθάρισε το δέρμα μου. Καθάρισε πραγματικά και επιτέλους χάρηκα, γιατί προσπαθούσα εδώ και κάνα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου μου συμβαίνει αυτό με τα σπυράκια. Δηλαδή, αν ανατρέξετε τα βιντεάκια μου πριν την Καλαμάτα, θα δείτε ότι όλο και κάπου κάτι εμφάνιζα. Και από τότε που ξεκίνησα να τα χρησιμοποιώ, δεν έχω βγάλει ούτε ένα. Περιμένω σε λίγες μέρες βέβαια να διαθετήσω, για να δούμε, γιατί και εκεί συνήθως είναι που πετάω μερικά. Αλλά δεν πετούσα μόνο εκείνες τις ημέρες. Αυτούς τους τελευταίους μήνες πετούσα και σε άσχετες φάσεις. Αυτά. Φανερά προβληματισμένη, ξενερωμένη, δεν ξέρω πώς μπορείτε να περιγράψετε αυτό το πρόσωπο. Μόλις έλαβα ένα μήνυμα τώρα που μου θύμισε, ρε παιδιά, ότι τις τελευταίες 24 μέρες, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από 1η Ιουλίου, έχω βρεθεί αντιμέτωπη με τόσο κακές συμπεριφορές που έχω ξενερώσει πάρα πολύ με τον κόσμο. Τι να σας πρωτοπώ, δηλαδή πέρα από αυτές τις περιπτώσεις που σας είπαμε, τις σειρές, που μου κλέβανε τις σειρές και δεν μίλαγα γιατί έλεγα δεν πειράζει, αλλά άστο τώρα πουν. Παιδιά, έχω βρεθεί αντιμέτωπη με τόσο κακές συμπεριφορές που δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό. Και θέλω να το μοιραστώ έτσι λίγο μαζί σας για να μου πείτε αν σας συμβαίνει και σε εσάς. Ή αν είναι, δεν ξέρω, πλανητικό που έχει στοχοποιήσει τους Σκορπιούς. Δεν ξέρω, με έχουν βάλει στο μάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, ρε παιδιά. Πρώτον, τσακώθηκα σε μία courier. Γιατί μου είπαν ότι Σάββατο δεν μπορούν να με εξυπηρετήσουν και να μου δώσουν το πακέτο, μόνο το είχαν εκεί. Γιατί τώρα αυτά με πολύ ηρωνία υπάλληλο, την οποία δεν είχα πάει σε εκείνη, είχα πάει στον συνάδελφό της και αυτή πετάχτηκε γιατί να πει τις εξυπνάδες της. Και με πάρα πολύ ηρωνία μου λέγει δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και okay, μου λέγει με ένα τέτοιο ύφος. Και το Σάββατο κυρία μου λέει πρέπει να έχετε πληρώσει κάποια παραπάνω χρήματα για να εξυπηρετηθείτε. Το έχετε ξανακούσει εσείς αυτό? Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Τέλος πάντων, μετά πολλά πήρα και στα κεντρικά και μου είπαν μην αγχώνεστε που έχει φάρμακα μέσα το πακέτο σας, γιατί εγώ είχα αγχωθεί γιατί έχει φάρμακα μέσα και δεν ήθελα να βγαίνει στη γύρα το πακέτο για να κάνει 100 γύρες.
Μου είπαν θα τα παραλάβετε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα 5 ώρα πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω πού είναι το πακέτο. Μου είπαν ότι τελικά δεν μπορούν να μου το παραλάβουν, να μου το παραδώσουν. Ενώ μου ήρθε μήνυμα ότι το είχε ο courier και θα μου το παρέδιδαν. Τέλος πάντων, το άφησα αυτό πίσω. Πήγα, το παρέλαβα μόνη μου τελικά την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα. Να μην αγχωθώ κι εγώ με το φάρμακα που έχει μέσα. Μετά να σας πω ότι πήγα τον Αλέξανδρο στο Αλού Φαν Πάρκ και πήγα να τσακωθώ με δύο γονείς. Τον έναν γονιό ο οποίος μάλωσε τον Αλέξανδρο στο Φωσκοτά που δεν είχε λόγο να το κάνει, δεν έχει το δικαίωμα να μαλώσει ξένο παιδί. Και ήξερε ότι είμαι εκεί, γιατί όταν πηγαίνω σε ένα χώρο που έχει πάρα πολλά παιδιά, είτε σε ένα πάρτι, είτε στις Κούνιες, είτε στα Φωσκοτά, είτε εγώ είτε ο Κανάκης, είμαστε πάνω από το παιδί και προσέχουμε το τι θα κάνει εκείνος και το τι θα κάνουν και στον Αλέξανδρο. Είμαι πραγματικά εκεί, δηλαδή ήμασταν στα Φωσκοτά, στο Αλού, έτρωγα και ήταν το κεφάλι μου συνέχεια έτσι, να βλέπω πού είναι, τι κάνει. Δηλαδή ήμουνα συνέχεια σε μια τέτοια κατάσταση. Και την ώρα που πήγα να την πω στον κυριούλη που μάλλον το παιδί μου χωρίς λόγο, πετάχτηκε ευτυχώς η γυναίκα του και του λέει: τι κάνεις εκεί, του λέει, μαλώνεις ξένα παιδιά. Δηλαδή, λίγο κάπως τον έφερε στην πραγματικότητα. Πήγα παιδιά μετά να τσακωθώ με μια άλλη μαμά που περιμέναμε σε ένα παιχνίδι. Περίμενε ο Αλέξανδρος υπομονετικά στην ουρά. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς είναι το Αλού. Κάνουν τα παιδάκια μέσα που είναι στο παιχνίδι εκείνη την ώρα και έχει ένα διάδρομο που είναι τα άλλα παιδάκια που περιμένουν τέλος πάντων τη σειρά του. Και ήταν μια μαμά η οποία απαιτούσε, αφού τελείωσε το παιχνίδι και ήταν να μπουν τα υπόλοιπα παιδάκια μέσα μαζί και ο Αλέξανδρος, απαιτούσε τα παιδιά της να μην βγούνε και να κάνουν και άλλη φορά το παιχνίδι, χωρίς να χρειαστεί να βγουν από την έξοδο και να περιμένουν στην ουρά. Τι εξυπνάδα ήταν αυτή, δηλαδή πόσο έξυπνη μπορεί να είσαι. Το κακό όμως είναι ότι από την πολλή επιμονή της, η κοπέλα τελικά δέχτηκε να της κάνει το χατήρι. Δέχτηκε να της κάνει το χατήρι, αλλά έκανε το λάθος να κλείσει την πόρτα την ώρα που ήταν η σειρά του Αλέξανδρου να μπει μέσα. Και θέλω να σας πω ότι μου ανάψαν τα λαμπάκια, τι να σας πω, έπαθα, κρανιώθηκα που λένε, κατευθείαν. Και γύρισα και κοίταξα την κοπέλα και της λέω: μη μου πεις, λέω, ότι τώρα δεν θα μπει το δικό μου το παιδί. Της λέω: γιατί αυτό δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Και μου λέει: καθίστε λίγο να βολέψω αυτά τα παιδιά και θα έρθω. Παιδιά, έτσι και δεν έμπαινε ο Αλέξανδρος, θα πιανόμασταν με αυτή τη μαμά μαλλί με μαλλί. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί θα μου πεις, φταίει και η κοπέλα που άφησε αυτό να συμβεί, ενώ δεν είναι το σωστό αυτό. Αλλά είχε και τόσο επιμονή, επέμενε τόσο πολύ, επέμενε τόσο. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Κανένα σεβασμός στους υπόλοιπους γονείς και στα παιδάκια που περιμένανε στην ουρά. Πολύ κακή η συμπεριφορά της, πάρα πολύ κακή, ανάγωγη εντελώς. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα που συνέβη. Σκεφτείτε ότι πρέπει να μου ανέβει και η πίεση τόσο πολύ, πρέπει να το. Ήταν από πίσω μου ακριβώς μια κοπέλα από τη Γαλλία, γιατί μίλαγε γαλλικά και κατάλαβε τι συνέβη, από μάλλον τον τρόπο μου, δεν ξέρω. Πρέπει να κατάλαβε τι έγινε και με τους άλλους τους γονείς εκεί. Και μου λέει: έχει το παιδάκι σας κάποια αλλεργία, να του δώσω ένα μπισκοτάκι. Έχω κάποια πολύ ωραία μπισκότα σαν επιβράβευση. Και της είπα ότι όχι, ότι είναι όλα καλά και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει αυτό έτσι. Μπήκε ο Αλέξανδρος μετά πολλά, αλλά κρανιώθηκα πριν μπει. Και θυμήθηκα τώρα όλες αυτές τις κακές συμπεριφορές, επειδή μου ήρθε μήνυμα από το Books Now για τα παπούτσια που παρήγγειλα το πρωί, και τα έχουν ήδη παραλάβει από το Books Now και μάλλον, παιδιά, το βράδυ θα είναι στο μποξάκι τα παπούτσια και οπότε αύριο το πρωί λογικά θα μπορώ να πάω να τα παραλάβω. Και έβαλα Box Now, κάτι το οποίο δεν κάνω ποτέ, γιατί πάντα είναι κάποιος στο σπίτι και πάντα κάποιος θα παραλάβει τα δέματα, είτε που έρχονται από PR πακέτα, είτε κάτι που έχουμε παραγγείλει. Γιατί δεν αντέχω άλλο τέτοιες συμπεριφορές αγανάκτηση. Ενώ στο Box Now, τι πιθανότητες έχω, ρε παιδιά, να αντιμετωπίσω τέτοιες συμπεριφορές στο Box Now? Δεν ξέρω. Μπορεί. Τώρα ολόκληρη ανάλυση 6 λεπτών, χωρίς λόγο. Δεν θέλω να σας τα φορτώνω κι εγώ αυτά. Ούτε να σας. Δημιουργώ έτσι στρες και τέτοια και νεύρα, γιατί εγώ όταν ακούω τέτοιες συμπεριφορές λίγο κάπως νευριάζω, ενώ δεν συμβαίνει σε εμένα, αλλά επειδή τα παίρνω έτσι μέσα μου, μπορεί να νευριάσω με την ιστορία κάποιου άλλου. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, απλώς θέλω να μου πείτε αν είναι γενικό φαινόμενο ή αν, δεν ξέρω, παρακυκλοφόρησα τις τελευταίες μέρες και το είχα ξεχάσει ότι συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε, ρε παιδιά, αλλά μιλάμε για πολύ κακές συμπεριφορές που δεν μπορώ να τις πιστέψω. Δεν μπορώ να τις πιστέψω. Κάτω-κάτω θα πάμε, γιατί έχει ήλιο πάνω-πάνω. Μία δεύτερη ημέρα ξεκινά. Α, πουλάκι μου, γι' αυτό σε βρίσκω έτσι και πολύ δύναμη βρήκαμε.
Μεγαλώσαμε πολύ. Ο Αλέξανδρος μόλις έβγαλε τη ζώνη μόνος του, το έχει κάνει και μικρότερο σε αυτό. Ήταν πολύ μικρότερος. Μια φορά είχα γυρίσει και τον είχα βρει λυμένο και είχα πάθει πλάκα. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι η δύναμη του Αλέξανδρου είναι πολύ μεγάλη, γιατί τρώει όλο του το φαγητό. Το πιστεύεις δηλαδή? Αφού δεν το τρας όλα στα φαγητά, ρε. Αφού δύναμη έχω. Έχουμε έρθει η Τζάμπο να πάρουμε ένα-δύο πράγματα που χρειαζόμαστε και κανένα πράγμα που δεν χρειάζεται ο Αλέξανδρος. Τι άλλο? Χρειάζεσαι, τι χρειάζεσαι? Ένα παιχνίδι μικρό. Ένα παιχνίδι μικρό. Ναι. Και μετά να πάμε και λίγο σούπερ και λίγο στο κρεοπωλείο και να επιστρέψουμε στο σπιτικό μας. Πάμε να δούμε για λίγο Τζάμπο, λίγο πριν κλείσουμε για διακοπές. Τζάμπο και μου ήρθε μόλις email από το Box Now ότι το δέμα μου με περιμένει. Εδώ γράφει και τον κωδικό, ελπίζω να βρούμε να παρκάρουμε γιατί έβαλε σε ένα κεντρικό δρόμο και είναι λίγο εκεί περίεργα τα πράγματα, αλλά ελπίζω ότι θα βρούμε κάπου έτσι να παρκάρουμε, να κατέβουμε να πάρουμε το δεματάκι, να μην κατεβαίνω μετά με τα πόδια μέσα στη ζέστη, δεν θα το αντέξω. Εν τω μεταξύ για να δω, είναι όντως εκεί? Ναι, οκ, okay. Γιατί μια φορά την είχα πάθει. Εγώ είχα βάλει σε ένα συγκεκριμένο μποξάκι, πήγα εκεί να το πάρω, δεν μου άνοιγε το δέμα με τίποτα. Και μετά που λίγο το επεξεργάστηκα καλύτερα, το είχαν πάει σε άλλο σημείο παράδοσης. Αλλά εγώ νομίζω επειδή είχα βάλει εκεί, πήγα εκεί με κλειστά μάτια. Ενώ το έγραφε ότι άλλαξε. Για να δούμε. Εδώ ήρθα, Αλέξανδρε. Βγάλε το κουτί. Πάμε για ένα γρήγορο όσο γίνεται σούπερ μάρκετ χολ, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Αυγουλάκια, αγαπημένο Παγκάσιους. Παξιμάδι με χαρούπι. Τα Kinder Pinguin, τα αγαπημένα του Αλέξανδρου. Σελαμάκι αέρος που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω πάρει τις μικρές συσκευασίες αυτά εδώ πέρα που έχουν μέσα, που είναι αντισηπτικά μαντιλάκια και έμορο μάντιλα για τις μικρές μου τσάντες. Αμύγδαλα, τσίχλες, βατόμουρα και μύρτιλα. Για να τα τρώω μαζί με το γιαούρτι. Ψάρο κροκέτες, γλυκοπατάτα ροδάκινα, σαλατούλες, πατατάκια, χυμή. Και πάμε να μαγειρέψουμε. Έχω κόψει τη γλυκοπατάτα τόσο χάλια που αν είχε στόμα θα μου έλεγε πας καλά καλή μου, τι κάνεις, πως με έχεις κάνει έτσι. Τη βιασύνη μου την έκανα χάλια, αλλά δεν πειράζει τώρα. Πάμε να σας δείξω τι αγόρασα από Τζάμπο, να σας κάνω σε ένα Τζάμπο haul. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου, φύγαμε από το σπίτι χωρίς να στρώσω κρεβάτια.
Κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Πρέπει να είμαι ή χάλια να κυλοπονάω από την περίοδο ή να μην είμαι καλά. Αλλά είμαι καλά και δεν έστρωσα κρεβάτι. Και έφυγα χωρίς τύψεις από το σπίτι, παιδιά. Γιατί τώρα γύρισα και τα είδα και λέω: Ωχ, ναι, δεν έστρωσα κρεβάτι. Και λίγο κάπως μ' αρέσει να κάνω τη ρουτίνα μου και να στρώνω το κρεβάτι. Γιατί όταν στρώνω το κρεβάτι, δεν ξέρω, νιώθω ότι ξεκινάει καλύτερα η μέρα. Αλλά τις μέρες που θες να πεις ότι όχι, ρε παιδί μου, σήμερα δεν θα καθυστερήσω να φύγω γι' αυτό. Να μην καθυστερήσω να φύγω γι' αυτό, γιατί εγώ έτσι έκανα τόσο καιρό. Αλλά σήμερα τα κατάφερα. Λοιπόν, καπρίς ο Αλέξανδρος. Καπέλο η μαμά. Καπέλο η μαμά. Δεν ξέρω γιατί. Η Κατερίνας. Θα τα δείξουμε σε λίγο γιατί είναι η Κατερίνας. Με ενθουσίασε αυτό το καπέλο πάρα πολύ. Είναι λίγο μεγάλο, τι λέτε, δεν ξέρω. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ που έχει αυτό τον τέλειο χιόγκο από πίσω, εδώ. Και δεν ξέρω, νομίζω μ' αρέσει που θα το βάλω, λέει, τι θα ντραπώ. Νομίζω θα ντραπώ, ρε παιδιά, αλλά δείτε τι ωραίο και τι ωραίος χιόγκος. Είχα βρει και ένα άλλο έτσι τέτοιο καπελάκι, ηλεκτρονικά, και το είχε 20 ευρώ έτσι με ένα μεγάλο φιόγκο. Γιατί έψαχνα ένα ψάθινο με μεγάλο φιόγκο. Αλλά βρήκα αυτό. Άννα, θα μπορούσα να το κάνω και έτσι που είναι έτσι, ίσως λίγο πιο μαζεμένο, Τι λέτε, θα ντραπώ να το βάλω. Αλλά πόσο όμορφο, παιδιά, εντάξει, πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζω να μην ντραπώ και να το χωρέσω. Και θυμήθηκα το σχόλιο μιας κοπέλας που μου έκανε όταν είχα δείξει ένα μαύρο καπέλο που είχα πάρει από το ΣΥΝ και μου λέει: Ρε κορίτσι, μου πάρει ένα ωραίο ψάθινο μεγάλο καπέλο να το ευχαριστηθείς. Και την ώρα που το έπαιρνα, θυμήθηκα το σχόλιο αυτής της κοπέλας και λέω: Πόσο δίκιο έχει, δες τι ωραία που είναι τα ψάθινα καπέλα. Και έχει πολύ ωραία ψάθινα καπέλα στο τζάμπο. Αυτή την τζαντούλα πήραμε για την κυρία Κατερίνα μας, που είναι έτσι και ωραία και να μην την παίρνει μάτι. Πήρα καλτσούλες εγώ, γιατί ήθελα έτσι κάποιες μικρές σωσονάκια και για τα νέα μου παπούτσια, τα οποία εχθές το πρωί τα παρήγγειλα, παιδιά, και σήμερα το πρωί τα παρέλαβα. Ο Αλέξανδρος πήρε ένα ψαράκι για την πισινούλα του. Επίσης πήραμε και ένα άλλο φουσκωτό αυτό εδώ, γιατί μας βόλεψε. Μας κάνανε δώρο στο σχολείο μας όταν τελείωσε το σχολείο. Μας κάνανε δώρο ένα τέτοιο φουσκωτό και τον βόλεψε πάρα πολύ. Ενώ πίστεψε ότι δεν θα τον βολέψει, παρόλο που τον βόλεψε. Οι αγαπημένες μας σακούλες για τα σκουπίδια, αυτή εδώ για την κουζίνα και αυτή εδώ για το μπάνιο, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτές, να ξέρετε, είναι και ακόμα καλύτερες, είναι λίγο πιο ποιοτικές. Απλά στο μπάνιο δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχω συνδυάσει έτσι, χωρίς λόγο νομίζω. Και παίρνω χωρίς λόγο τώρα που το σκέφτομαι. Αυτές είναι λίγο πιο λεπτές, ενώ αυτές είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, εντάξει, αγάπη μου, γεμίζεις και δεν παθαίνει κάτι. Θα σου βάλω σε λιγάκι κι άλλο. Ο Αλέξανδρος διάλεξε για την κυρία Κατερίνα να της πάρουμε αυτό εδώ το διακοσμητικό, το οποίο... Α, Αλέξανδρε! Ναι. Oh, τι τέλειο! Να της το πάμε έτσι, αναμένω! Να το δει ότι ανάβει! Και γράφει relax, λίγο για να ριλαξάρει η κυρία Κατερίνα, γιατί... Εντάξει, θα πάρουμε. Πρέπει να τα έχει δει όλα η κυρία Κατερίνα, με τον Αλέξανδρο μόνο σίγουρα. Καλά, απλά άστε το πιάτο και γιατί θα πέσει και θα σπάσει τώρα. Αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο. Αυτά εδώ τα πανάκια τα οποία είναι για τα γυαλιά και έχω πάντα μέσα στην τσάντα γιατί λερώνονται. Αλέξη, πρέπει πως να πιέσει το κινητό μου και είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ οικονομικά. Πήρα μία βεντάλια, μικρούλα τέτοια, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν την παλεύω, ειδικά και στη λογοθεραπεία. Βέβαια τώρα θα μου πεις τελειώνει η λογοθεραπεία, αλλά κάπου πάλι θα τη χρειαστώ. Και επειδή αυτή είναι πάρα πολύ μικρή εδώ. Οπότε, γιατί με έκοψε το τηλεφώνημα, πήρε αυτή εδώ τη βεντάλια γιατί χωράει στη μικρή την τσάντα και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι να βοηθάει την κατάσταση. Επίσης για την κυρία Κατερίνα, επειδή, τώρα θα το σηκώσω, δεν της πήραμε κάποιο τσαντάκι, ξέχασα όταν έκανα την παραγγελία από ΣΥΝ, τότε ξέχασα να πάρω για την κυρία Κατερίνα. Της πήραμε αυτό εδώ το νεσεσέρ, που θα της βάλουμε μέσα αντιλιακούλια και τέτοια πράγματα για να προστατεύεται το καλοκαίρι και να έχει και ένα ωραίο νεσεσεράκι. Και επίσης ο Αλέξανδρος πήρε εδώ ένα παιχνίδι το οποίο ούτε καν έχει ιδέα τι είναι, είναι τρίλιζα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα εκεί του άρεσε, το είδε. Πήρε και δύο αυτοκινητάκια μικρά, Hot Wheels, δεν μπορούσε. Ήθελε να πάρει και ένα βραχιόλι στην κυρία Κατερίνα, οπότε της πήρε αυτό εδώ. Καταλάβατε. Και πήρε και μανταλάκια για τις ξαπλώστρες που θα ξεχάσει να πάρω. Αυτά πήραμε. Και θα ανοίξω τώρα και το κουτί να δείτε λίγο τα παπούτσια μου. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα θα το φορέσω αυτό άραγε. Μπάε, μεγάλο. Τώρα το θέμα με αυτά εδώ τα παπούτσια δεν είναι μόνο
το αν είναι το ίδιο ωραία και από κοντά, γιατί ηλεκτρονικά ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά το θέμα είναι να μου κάνουν πάνω απ' όλα, γιατί σας έχω πει ότι έχω έτσι πολύ περίεργο και ιδιαίτερο πόδι με τα νούμερα, δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά. Αλλά είδα κάποια άλλα ολισταράκια που είχα, τα οποία ήταν 41,5, και λέω άντε. Και πώς έγινε αυτή η παραγγελία τώρα? Αυτή η παραγγελία έγινε πολύ ξαφνικά. Τι, έσπασε το ψαλίδι. Ανοίγω το Instagram και έτσι όπως χάζαβα στις ιστορίες μου, πετάει χορηγούμενη ένα παπούτσι Converse και το βλέπω και παθαίνω σοκ. Και μπαίνω μέσα και είχε μόνο 41 και 41,5. Όμως κάτι έγινε και ψιλομπλόκαρε το σύστημα και το 41,5 μου το έβγαζε μετά ότι δεν υπάρχει. Γιατί φταίω εγώ, γύρισα πίσω γιατί ξέχασα να βάλω κάτι στην περιγραφή που ήθελα. Και μετά είχε μπλοκάρει και μου το έβγαζε, ήταν σαν κρατημένο. Κάτι τέτοιο παίχτηκε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί την επόμενη μέρα το πρωί που μπήκα είχε ελευθερωθεί το 41,5. Παιδιά, όχι πείτε μου. Όχι πείτε μου. Τι ωραίο ολισταράκι είναι αυτό. Έχω τρελαθεί, είναι πανέμορφο και η ταχύτητα είναι απίστευτη που το παρέλαβα τόσο γρήγορα, γιατί παρήγγειλα, όπως σας είπα χθες το πρωί, επειδή είχε γίνει αυτή η ιστορία και σήμερα παρέλαβα. Καθίστε να δω αν μπαίνει αυτό το πόδι εδώ μέσα, γιατί... Πού τα κούτα που είσαι? Τις αρέσουν, ναι? Εδώ που είναι. Ω, βαίνει τέλεια. Εδώ που είναι. Εδώ μέσα στο κουτί είναι. Καθίστε να τα φορέσω και να σηκωθώ και όρθιοι, γιατί όταν είσαι καθιστός αλλάζει το πράγμα. Και εμένα τα πόδια μου είναι έτσι πολύ περίεργα, γιατί είναι λεπτά και μακριά. Μου αρέσουν. Τις αρέσουν, ναι. Δεν είναι πολύ ωραία? Ναι. Είναι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Καλά, τώρα με αυτό το φόρμα δεν είμαι και σίγουρη αν ταιριάζουν. Θα πρέπει να το δω, αλλά τι ωραία που μου κάνουνε. Μου είναι ακριβώς. Πάω να το δω λίγο και στον καθρέφτη. Πίσω φαίνεται και το ξέστρο το κρεβάτι μου, αλλά δεν πειράζει, κάντε πως δεν το βλέπετε. Έλα παιδιά, τι ωραία που είναι, για να δω λίγο με το φορεματάκι. Εντάξει, το κάνει πιο girly, σίγουρα μου αρέσει περισσότερο με σανδαλάκια και τέτοια. Αλλά, wow, πάρα πολύ όμορφα. Να ξέρετε, ίσως ενδιαφερθείτε, ότι τη μέρα που πήγα να το παραγγείλω, τελικά χθες το πρωί που το έβγαλε διαθέσιμο, υπήρχαν διαθέσιμα και κάποια άλλα νούμερα, γιατί στην αρχή υπήρχε μόνο 41 και 41,5, και υπάρχει μόνο online, γιατί το ψάξα και στα καταστήματα, αλλά είδα ότι είναι μόνο online. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, νομίζω ότι με το που φθινοποριάσει, όχι απλά θα τα χαρώ, θα τα χίλια ευχαριστηθώ. Είναι πολύ cute. Χαίρομαι γιατί μου είναι και ακριβώς, είναι το νούμερό μου. Βλέπω νομίζω το 42, ειδικά στο αριστερό μου πόδι, γιατί με το δεξί μου πόδι είναι ένα τσίκι μεγαλύτερο από το αριστερό. Να συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Στα πόδια μου εμένα όχι. Δείτε τι ωραία, παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι όντως, αλλά είναι σαν ένα πλεκτό. Το βλέπετε? Μου θυμίζει κάτι παλιές τα πετσαρίες. Από σαλόνια που είχαν έτσι πιο παλιά, δεκαετία 80 ας πούμε, εκεί 90, καταλάβατε? Αυτό μου θύμισε μόλις τα είδα και εντάξει, πάρα πολύ cute και ωραία και χαριτωμένα και ωραία κορδόνια έχουνε. Νομίζω πως με αυτά θα τη βγάλω, αλλά το φθινόπωρο, χειμώνα, γιατί χειμώνα πλέον από ό,τι βλέπουμε δεν άνοιξε και αυτά. Τέλεια! Πάμε να φτιάξω το δωράκι της κυρίας Κατερίνας μας. Και τα λέμε σε λίγο. Είμαι εδώ και πόση ώρα στην κουζίνα. Έχω ανοίξει όλα τα ντουλάπια, όλα τα συρτάρια και ψάχνω τις τσίχλες που αγόρασα. Ρε που είναι, ρε που είναι, ρε που είναι οι τσίχλες, ρε που είναι οι τσίχλες. Θέλετε να δείτε που είναι οι τσίχλες? Οι τσίχλες. Μπορεί να είναι και ωραίες παγωμένες. Δεν ξέρω, θα δοκιμάσω τώρα. Α, δεν την έβγαλα την άλλη. Και θα σας πω. Ό,τι να είναι, έτσι. Δηλαδή, τα βάζα έτσι όλα γρήγορα βιαστικά, γιατί έχουμε λογοθεραπεία τώρα και ήθελα να φύγω και να φύγουμε γρήγορα, να προλάβουμε. Και ορίστε τα αποτελέσματα. Τα έβγαλε τα λεφτά τη. 99 λεπτά. Τέλειο. Το αγαπημένο μου απογευματινό γεύμα, γιαουρτάκι με μύρτη, λαβατόμουρα και ροδακινάκι. Έχω πετύχει κάτι ροδάκια στο Σλοβενή, τα οποία είναι πεντανόστιμα, ναι. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή η γεύση τους είναι απίστευτη. Οπότε το απόγευμα, να ξέρετε, τρώω αυτό. Και είναι πολύ ωραίο και δροσιστικό, αντί να φάω παγωτό.
που κρατιέμαι πώς και πώς, γιατί είπα λίγο να κρατηθώ, όχι για να χάσω κιλά, απλά επειδή αν πάμε πουθενά διακοπές, να μην καταλάβετε, να προσέξω λίγο τώρα, να το ευχαριστηθώ λίγο περισσότερο στις διακοπές, κάπως έτσι, και είναι πεντανόστιμο. Πάλι στην κουζίνα, πήγαμε για λίγο, ανεβήκαμε λίγο πάνω στους γονείς μου και τώρα ξαναγυρίσαμε σπίτι. Έχουμε εδώ πέρα σαλατούλα για τον Αλέξανδρο με κάπαρη ντομάτα, τα αγαπημένα μας. Ζούμε με αυτά. Εδώ βράζω αυγουλάκια για εμένα να φάω με λίγο σαλάτα ίσως. Δεν ξέρω, θα δω. Η σκέτα, ανάλογα, γιατί δεν ξέρω το απογευματινό μου. Γέμισε πάρα πολύ, δηλαδή δεν ξέρω, νιώθω πλήρης αυτή τη στιγμή, νιώθω το στομάχι μου ότι είναι γεμάτο, ενώ εντάξει, οκ, δεν είναι φάγει κάτι το ιδιαίτερο, ένα γιαουρτάκι με φρουτάκια και εδώ ψήνω και φτεδάκια για τον Αλέξανδρο να φάει για το βράδυ. Θα του βάλω και λίγο φετούλα βασικά τώρα που το θυμήθηκα. Α, και παξιμαδάκια θα του βάλω, γιατί του αρέσουν και τα παξιμαδάκια. Τέλειος το, είναι μια χαρά. Και κάπου εδώ λέω να κλείσω και το σημερινό vlog, το οποίο μου φαίνεται έτσι λίγο περίεργο τώρα που θα το πω και δεν θα σας πω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω, με βαριά καρδιά το λέω παρόλα αυτά, αλλά ειλικρινά το έχω τεράστια ανάγκη λίγο να ξεκουραστώ, να πάρω το χρόνο μου, να καθίσω λίγο έτσι να απολαύσω το ό,τι κι αν κάνουμε, είτε είναι στην πόλη, να βρω πράγματα ωραία να κάνω εδώ, είτε πάμε κάπου να χαρώ εκεί το μέρος που θα πάμε. Θέλω σίγουρα τις επόμενες ημέρες να πάω να αγοράσω κανένα βιβλίο, να διαβάζω τώρα μέσα στον Αύγουστο, γιατί έχω αποφασίσει ότι θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τα social media και ελπίζω να το καταφέρω. Το είχα κάνει και το Πάσχα αυτό και τα πήγα πάρα πολύ καλά. Αφού μου έστελνε ενημέρωση στο κινητό μου και μου έλεγε ότι ο χρόνος σας επί οθόνης μειώθηκε κατά πάρα πολύ και έλεγα wow, κοίτα να δεις τι ώρα που τα πήγα. Θέλω πραγματικά να ανοίγω το κινητό μόνο για να μιλήσω έτσι με τους δικούς μου και να βγάζω φωτογραφίες, ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν είμαστε και εδώ στην πόλη, να σας πω την αλήθεια, και εδώ να καθίσουμε. Έχω αρχίσει και ψιλοψάχνω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι να περάσουμε τις μέρες μας, αλλά ακόμα κοιτάζω έτσι λίγο διάφορους προορισμούς για το πού θα μπορούσαμε να πάμε. Κοιτάζω διάφορα μέρη, γιατί και πέρσι που είχαμε πάει, καλά πέρσι κάναμε και τις καλοκαιρινές διακόπες, ενώ σε παραθαλάσσιο μέρος, και πήγαμε και σε πιο χειμερινό προορισμό που είχαμε πάει στο Καρπενής και ήταν υπέροχα, υπέροχα, πραγματικά υπέροχα. Αυτά. Δεν έχω να σας πω, να σας δείξω κάτι άλλο σε αυτό το βίντεο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός ή για τέλη Αυγούστου ή για αρχές Σεπτέμβρη. Θα δούμε ανάλογα πώς θα πάει, να δω κι εγώ τι ερεπό, άδεια θα μου δώσω, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Εν τω μεταξύ, άσχετο. Αλλά κάτι με ρώτησε μια κοπέλα στο Instagram και μπήκα και πήγα σε αυτά τα βίντεο τα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και είδα ότι και πέρσι είχα πάρει έτσι καλή άδεια, μου είχα δώσει και όλο τον Αύγουστο δεν είχα ανεβάσει κάτι, όλο τον Αύγουστο. Ενώ νόμιζα ότι δεν είχα ανεβάσει μόνο τις 2 εβδομάδες, αλλά δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχηθώ... Πάμε πάλι, θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε και στην πόλη να μείνετε, ψάξτε να βρείτε πράγματα τα οποία θα σας κάνουν έτσι να νιώσετε λίγο τη διαφορά. Όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα άδεια και έρχεται η άδειά σας, ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, γεμίστε μπαταρίες, δείτε ωραία πράγματα, καλές βουτιές και ραντεβού μάλλον το Σεπτέμβρη. Θα σας φιλώ, σας χαιρετώ, τα λέμε.